Radio. You're listening to LA Creek Hebrew Radio. LA Creek Hebrew Radio και είμαστε εδώ σήμερα, talk show με τον Σωτήρη Χρυσάνθη στο μικρόφωνο και έχουμε ένα special guest μαζί μας, Father John. Θα σε καλωσορίσουμε στο LA Creek Hebrew Radio και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε και μας κάνατε τιμή να είστε εδώ μαζί μας σήμερα στο LA Creek Hebrew Radio. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Σωτήρη μου, μεγάλη μου χαρά και με τιμήσατε με την ευκαιρία να πούμε λίγα λόγια για ορισμένα θέματα. Μπράβο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την ενορία σας, θα μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ που έχετε, το οποίο έρχεται σύντομα και είναι, ποια είναι η ενορία σας ακριβώς, πού βρίσκεστε, Father John? Η ενορία είναι ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας, που είναι στη γωνία του Πίκο εν Νόρμανδι. Okay, άρα βρισκόμαστε κέντρο Λος Άντζελες. Κέντρο Λος Άντζελες. Όλοι δηλαδή, μάλλον οι πιο πολλοί που μας ακούνε, ξέρουν μάλλον πού είναι η τοποθεσία. Πίκο εν Νόρμανδι, on Normandy. Και ασφαλώς δεν είμαστε μόνο ίδρυμα θρησκείας, αλλά έχουμε και πολιτισμό, culture κτλ. Με τον ελληνισμό, με τα τραγούδια, με την παράδοση και τώρα νέα παράδοση, την ελληνοεβραϊκή παράδοση. Γιατί... Ακριβώς. Γι' αυτό βρισκόμαστε και σήμερα εδώ. Έχουμε ιδρύσει κάτω από την ομπρέλα και το support του Ιβκι Σαούλ and SNI Production. Βρισκόμαστε και εμείς σήμερα εδώ. Έχουμε ιδρύσει μια ελληνοεβραϊκή κοινότητα, να το θέσουμε έτσι, γιατί μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα. Μας ενώνουν η μουσική, μας ενώνει και η θρησκεία, και η θρησκεία κατά κάποιον τρόπο μας ενώνει. Τι έχετε εσείς να πείτε για αυτή την προσπάθεια, για ελληνοεβραϊκή, αυτό το συναπάντημα ελληνισμού και από το Ισραήλ, let's say. Πρέπει να είμαστε σύμμαχοι, γιατί οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι, είναι αδέλφια. Δηλαδή έχουμε την ίδια μάχη στον κόσμο, πνευματική μάχη και μάχη με όλα θέματα, γιατί είναι η γνώμη μου σε εκείνα τα μέρη, είναι ο μόνος πολιτισμένος λαός που λάμπουν με ένα αστέρι, με πρόοδο, με όλες τις επιστήμες και τα λοιπά, και έχουν οι Ισραηλίτες έχουν πολλά να μας μάθουν. Προπαντούς εμείς τους Έλληνες που πολλές φορές δεν μπορούμε να πιάσουμε τον καπνό αυτό και μπορούμε να μάθουμε πολλά, πειθαρχία, ομόνια, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Πολλές φορές εμείς οι Έλληνες δεν προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να υψώσουμε τον συνάδελφο. Ακριβώς. Και αυτή είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα αδελφοσύνης, ομόνοιας, γιατί τους βλέπουμε πάντα μονιασμένους, πάντα μαζί, αγαπημένοι, να βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω, Father John, πέστε μου μερικά πράγματα για το έργο της Εκκλησίας σας, για το έργο της Αγίας Σοφίας, της ενορίας της Αγίας Σοφίας. Το έργο δεν είναι μόνο θρησκευτικό. Το θέμα είναι, όπως λέω σε πολλούς, μπορεί ένας παπαγάλος να πει, να τον μάθουμε να πει «Κύριε Λέισον», το θέμα είναι τι θα πει ελεημοσύνη. Λοιπόν, και η Εκκλησία δεν είναι μόνο θρησκευτικό μέρος, που πρέπει να είναι, αλλά είναι και με τον τρόπο της πολιτιστικό και έχει απλώσει τα σαγκάλες της σε όλη το Λος Άντζελος. Και προπαντός όταν έχουμε αυτό το festival που έρχεται 5, 6 και 7 Οκτωβρίου, γιατί όλοι έρχονται, έχουμε χιλιάδες κόσμο την Παρασκευή,
βράδυ, Σάββατο και Κυριακή. Mm-hmm. Και ο τρόπος δεν είναι μόνο να μαζέψουμε που λέμε 5 δραχμές που λέγανε οι παππούδες μας. Είναι ασφαλώς έχουμε ανάγκη από την οικονομική βοήθεια, αλλά είναι να δείξουμε στο λαό την παράδοσή μας και να δείξουμε ότι αυτό το μέρος που ήταν μια φορά και έναν καιρό δύσκολο, δηλαδή με ορισμένα πράγματα, τώρα είναι, έχει γίνει με κάποιο τρόπο επίσημο. Αγοράζουν σπίτια ο λαός και έχουμε ανεβάσει τη γειτονιά και τώρα δεν έχουμε τα προβλήματα που είχαμε τώρα και 20-25 χρόνια πίσω. Μπράβο. Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης για τον ελισμό στο Λος Άντζελες. Βλέπουμε ότι αγαπά, είναι κοντά στην εκκλησία. Ο ελληνισμός κάνει από την εκκλησία, τουλάχιστον την ενορία σας. Η ενορία μας δεν είναι μόνο από Έλληνες, γιατί η Ορθοδοξία δεν είναι εθνική πίστη. Δηλαδή ότι πολλές φορές μου λένε στα αγγλικά «Do you have to be Greek to be Greek Orthodox?» Και η απάντησή μου είναι «Do you have to be Italian to be Roman Catholic?» Η λέξη Greek, ο ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, θα πει ότι η Εκκλησία της Ανατολής, η Παλαιά, Βυζαντινή, ήταν ελληνική με παράδοση και γλώσσα και η Δύση, Latin, ήταν Ρωμαϊκή. Ρωμαϊκή και λατινικά. Λοιπόν, και εγώ τους λέω, you don't have to be Greek to be a Hellene. Να είσαι Έλληνας δεν είναι μόνο το αίμα και πού γεννήθηκε. Γι' αυτό είχαμε και το φιλελληνισμό κατά την τουρκοκρατία, όταν λέμε με τους Οθωμανούς 1821 και όλη αυτή την περίοδο είχαμε τους φιλελληνές. Ναι, αυτό είναι. Οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ για την Επανάσταση, έδωσαν χρήματα, έδωσαν τροφή, έδωσαν εξοπλισμό, έτσι ώστε να έχουμε αυτή την Επανάσταση ενάντια στους Τούρκους, στους Οθωμανούς και η Ελλάδα να απελευθερωθεί. Γι' αυτό ο φιλελληνισμός είναι παντού. Ναι, ασφαλώς. Αυτό είναι το θέμα, γιατί όταν ιδρύσανε την Αγία Σοφία, τα χρήματα για αυτό το τεράστιο κτίριο και αυτό το έργο δεν ήταν μόνο από τους Έλληνες. Προπαντός τότε που ήταν οι μετανάστες και δεν είχαν πολλά, ο κύριος Σκούρας, ο Τσάρλι Σκούρας που ήταν Κωνσταντίνος, πήγε στους φίλους τους, στους Εβραίους, στο Hollywood και μάζεψε πολλά χρήματα από αυτούς. Και, έτσι, και 38, συγγνώμη που σας διακόπτω, και 38 παράδειγμα είναι και ο δικός μας άνθρωπος εδώ, ο Ιβκι Σαούλ, ο οποίος τον βλέπω ότι αγαπάει τον ελληνισμό, είναι φιλέλληνας. Ναι. Γι' αυτό και άλλωστε βρισκόμαστε και εμείς σήμερα εδώ με ελληνικό εβραϊκό ραδιοφωνικό σταθμό. Επίσης έχει και τη δικιά του ελληνική πάντα που παίζει ελληνική μουσική. Βλέπουμε πόσο αγαπάει ο κόσμος στην Ελλάδα και το βλέπουμε καθημερινά, ειδικά εδώ στην Αμερική. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φιλέλληνες. Ναι, αυτό είναι. Η μουσική ενώνει το λαό. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι ανάγκη να καταλάβεις πολλές φορές τα λόγια, αλλά είναι να καταλάβεις δηλαδή τη χαρά που έχει το τραγούδι. Και έχουμε από τη γειτονιά μας και παντού όλες οι φιλές. Ναι. Παντός εκεί που είμαστε έχουμε τους Λατίνους και τα λοιπά. Και ασφαλώς εγώ μιλάω και ισπανικά και τραγουδάω στα ισπανικά, έτσι να τους καλωσορίσω και έτσι πάμε καλά. Γιατί... Μπράβο. Γι' αυτό. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι εγώ είμαι ένας... αφήχθηκα τώρα, έφτασα τώρα στο Λος Άντζελες πριν από 8 μήνες περίπου, 7 μήνες περίπου. Καλωσόρισες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σε όλο αυτό τον κόσμο που θέλει να μεταναστεύσει, τους Έλληνες που θέλουν να μεταναστεύσουν στο Λος Άντζελες. Ποιο είναι το μήνυμά σας? Από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα ή από την Κύπρο μας. Το πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο τώρα, γιατί για να βρεις βίζα για δουλειά, είναι πολύ πολύ δύσκολο το θέμα, το ξέρεις. Ναι, το γνωρίζω. Έρχονται ορισμένοι με tourist visa και έρχονται και μου λένε μπορείς να με βοηθήσεις, ξέρω εγώ να το αλλάξω. Δεν γίνεται, προπαντός τώρα μετά το 9-11 που λέγανε. Και έτσι αυτοί που έρχονται και νομίζουν ότι με ρωτάνε μπορούμε να τους βοηθήσουμε στο Hollywood, τους λέω ρε παιδιά έχουμε εδώ 100.000 που είναι με το SAG, Screen Actors Guild. Δεν είναι εύκολα. Και μου λένε, άλλοι το έχουν κάνει. Δεν ξέρω, λέω, το καλύτερο πράγμα είναι
με κάποιο τρόπο να βρεις green card. Μπράβο. Την πράσινη κάρτα. Την πράσινη κάρτα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ πολύ δύσκολο, αλλά κάθε ένας έχει το όνειρό του. Mm-hmm. Και δεν είμαι εγώ εις θέση να πω ότι το όνειρό σου δεν αξίζει. Μπράβο. Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, να τους δώσουμε ένα όνομα σε κανέναν δικηγόρο ή κάποιον που μπορεί να βοηθήσει, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο τώρα. Ωραία. Mm-hmm. Ναι, το καταλαβαίνω και το έχω ζήσει κι εγώ. Ευτυχώς όλα καλά τώρα με μένα. Mm-hmm. Να, επίσης, χρειάζεται υπομονή και επιμονή, θα ήθελα να πω, για να κάνεις αυτό το πράγμα. Κάθε αρχή είναι δύσκολη. Να μην νομίζουμε ότι η Αμερική είναι η εύκολη χώρα πλέον. Δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Θέλω να μάθω για το φεστιβάλ που έχουμε. Για αυτό το φεστιβάλ που θα έχουμε στις 5, 6 και 7, που είναι το πρώτο Σαββατοκυριακό του Οκτωβρίου. Ναι. Τι θα περιλαμβάνει αυτό το φεστιβάλ, τι μπορούμε να δούμε σε έχουμε αυτό το φεστιβάλ. Όλα τα ωραία τα ελληνικά φαγητά. Mm-hmm. Έχουμε ορισμένα ένα εμπόριο που μπορούν να αγοράσουν όλα τα υλικά και τα λοιπά, τυριά και τα λοιπά, oh, wow, και δώρα από την Ελλάδα. Μπράβο. Έχουμε που λέμε display units. Μπράβο. Να δούνε τι είναι η Ελλάδα παραπάνω. Άρα βλέπουμε ότι αυτό το φεστιβάλ δεν είναι μόνο, είναι περισσότερο και προώθηση του ελληνισμού, ναι, στο, ναι, Λος Άντζελες. Δεν έχει τίποτα να κάνει με την θρησκεία, δηλαδή... Η εκκλησία, ο ναός θα είναι ανοιχτός και θα είμαι εκεί και όλοι έχουν, αυτοί που έχουν μια ερώτηση για το ένα και το άλλο θα κάνουμε tours που λέμε, να τους δείξουμε, αλλά δεν είναι ο σκοπός να κάνουμε μαθήματα της θρησκείας. Mm-hmm. Αν μας ρωτήσουν κάτι... Φυσικά τι θα απαντήσετε. Θα απαντήσουμε, αλλά το θέμα είναι να δούνε ότι στην εκκλησία έχουμε το όπα έξω. Μπράβο. Και το αμήν μέσα στην, μπράβο, εκκλησία. Και η εκκλησία μας είναι όπα και αμήν. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για αυτή την προσπάθεια που κάνετε, Πάτερ, γιατί βρίσκεστε, βλέπω ένα Πάτερ, ένα άνθρωπο της εκκλησίας, ο οποίος υποστηρίζει και άλλου είδους εκδηλώσεις, όπως αυτό που είπαμε, το όπα, let's say, ναι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να δείξουμε ότι είστε ανοιχτόμυαλοι σαν εκκλησία και είστε εκεί για να φέρετε πολύ κόσμο μέσα. Γι' αυτό άλλωστε είναι ένας τρόπος για να προσεγγίσουμε, νομίζω, περισσότερο κόσμο προς την ενορία μας. Αυτό είναι. Ως ιερέας μπορούσα να κλείσω τις πόρτες και να πω, αν δεν είσαι ορθόδοξος, αν δεν κάνεις το σταυρό σου έτσι, αν δεν πιστεύεις έτσι, είσαι αιρετικός, είσαι του διαβόλου κτλ. Αυτά δεν πάνε εδώ στην Αμερική. Ναι, ακριβώς. Δεν πάνε εδώ. Πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι. Όπως λέω, ο Χριστός ήρθε να μας πάρει τις αμαρτίες. Όχι να μας πάρει το μυαλό. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Το θεληματικό είναι ότι πρέπει να μην είμαστε κλεισμένοι. Δεν είμαστε γκέτο. Μπράβο. Πάνε αυτά τα χρόνια. Τελείωσε. Και για τη νεολαία τώρα δεν είναι μόνο το κύριε Λέισον. Με το ίντερνετ και τα λοιπά μπορούν να βρουν ό,τι θέλουν να βρουν. Πρέπει να βρουν κάτι από την εκκλησία και από την παράδοσή μας που σημαίνει κάτι σήμερα. Μπράβο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη γλυκερία μας στα εβραϊκά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Καλή ακρόαση.
Όμως οι δυο μας τα πιερά. Απίστευτο κομμάτι, Πάτερ, αυτό. Δηλαδή, μπράβο, έχω ακούσει τώρα λίγο τη φωνή σας. Έχω να πω ότι μπράβο σας. Τι να κάνουμε, αρχίζει ο ένας και λέει ο Τούρκος και έχουμε τις παλαιές, τα παλαιά που οι Τούρκοι και εδώ και μας φάξανε και το ένας. Ο κόσμος έχει σφάξει ο ένας τον άλλον από την αρχή. Από την αρχή της δημιουργίας μας. Ναι, της δημιουργίας, ό,τι και να πούμε, αν πιστεύεις τον Αδάμ και Αδάμ και Εύα. Και από εκεί αρχίζει το θέμα. Το θέμα είναι τώρα πού πάμε. Πού πάμε, που οδεύουμε. Είναι, γιατί δεν είναι μόνο το μαχαίρι. Τώρα έχουμε μπόμπες, έχουμε μπορεί να καταστρέψουμε όλο τον κόσμο. Αφήστε αυτά τα οι Τούρκοι και αυτό, οι Τούρκοι εδώ, οι Σμύρνοι και εδώ. Όλοι μας έχουμε κάνει εγκλήματα. Λοιπόν, ακριβώς. Πού πάμε από εδώ. Πού πάμε. Πού πάμε. Και πού πάμε είναι να έχουμε μια ειρήνη. Μια συμμαχία. Τι θα κερδίσουμε. Την πόλη δεν θα την πάρουμε πίσω. Και να μας τη δίνανε, ποιος θα πάει. Έχουμε 2.000 Έλληνες και, που ζουν ακόμη εκεί. Οι νεαροί φεύγουν γιατί την πόλη την ξέρω καλά. Λοιπόν, τι να την κάνουμε. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η Αγία Σοφία, το μεγάλο αυτό το κτίριο, ζει στην καρδιά μας. Θα πάμε να το δούμε, θα κάνουμε την προσευχή μας κτλ. Αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι. Λοιπόν, έτσι για να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πάτερ, που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας σήμερα, θέλω να μου πείτε λίγο για αυτή την εκδήλωση, για αυτό το τριήμερο που θα έχουμε το φεστιβάλ. Ποιος μπορεί να έρθει σε αυτό το φεστιβάλ. Όλοι. Εύχομαι ότι οι φίλοι μας από την εβραϊκή κοινότητα που έρχονται. Δεν πιστεύω είναι μεγάλη εορτή στη θρησκεία εκείνη την εβδομάδα, εκείνη την Σαββατοκύριακο, γιατί προσπαθούμε να μην έχουμε πρόβλημα με τις μεγάλες εορτές των Εβραίων. Εύχομαι να έρθουν όλοι, γιατί εύχομαι να μάθω και το τραγούδι Ιερουσαλέμ. Μπράβο. Να το τραγουδήσουμε. Να μας το τραγουδήσετε. Και Χάβα Ναγκίλα. Ναι. Και τα λοιπά και τα και λοιπά. Το LA Creek Hebrew Radio θα βρίσκεται εκεί να ναι. καλύψει το γεγονός αυτό, το τριήμερο. Θα είμαστε εκεί μαζί σας, θα κάνουμε live link, θα σας έχουμε μαζί. Εκεί θα σας προωθήσουμε, είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε Μπράβο. Αυτή την προσπάθεια και το SNI Productions είναι εδώ δίπλα σας. Έχετε γνωρίσει και το αφεντικό μας. Ο κύριος Σαούλ. Θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Είναι και να σας... εξαιρετικός άνθρωπος με μεγάλη τεράστια καρδιά. Μακάρι να είχαν τέτοιο στην Αγία Σοφία, δεν θα είχαμε ανάγκη να με κάποιο τρόπο, έτσι τα λέω με αστείο, ναι, ναι. να ζητιανεύουμε πάντοτε για να... Ναι. Να ανάψουμε τα φώτα που λένε. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ, να είστε καλά. Σας εύχομαι κάθε καλύτερο στην ενορία σας. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε μαζί σας, είμαστε παρά το πλευρό σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εσείς σήμερα εδώ. Αφιερώσατε χρόνο από τον πολύτερο χρόνο σας, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά στο μυαλό σας, έχετε πάρα πολλά στα χέρια σας που πρέπει να κάνετε για να κρατήσετε αυτή την ενορία ζωντανή. Να σας ευχηθώ κάθε καλύτερο, να ευχηθώ να μεγαλώσει αυτή η ενορία και να μεγαλώνει και να μεγαλώνει. Και να είστε καλά. Και ζωή και Λαχάιμ. Λαχάιμ και πάνω απ' όλα θετική σκέψη, θετική ενέργεια. Μπράβο. Πάντα με χαμόγελο και να αγαπάτε αλλήλους. Αυτό Αμήν, είναι. Αμήν, αυτό είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ. You're listening to LA Creek Hebrew Radio.